σεβασμός πάμε τη συμβολική βία των ΜΜΕ με τις δράσεις αντιπληροφόρησής μας, αλλά πιστεύω ότι σε ένα βαθμό το κράτος θα μας αναγκάσει και εμάς να απαντήσουμε κυριολεκτικά στη βία που μας ασκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μία μικρή διευκρίνηση. Όταν συζητάμε για βία, ορίζουμε και έχουμε μάθει να ορίζουμε μέσα από τον νομικό φιλελεύθερο πολιτισμό μας τη βία με νομικούς αποκλειστικά όρους, με όρους του ποινικού δικαίου. Δηλαδή, υπάρχει βία, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος βία δρά και ως αποτέλεσμα υπάρχει είτε κάποιος τραυματισμός ή κάποια περιουσιακή ζημιά. Αυτό θεωρείται βία και μόνο. Αλλά βέβαια η μεγαλύτερη βία που ασκείται σήμερα σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα είναι η βία ενός οικονομικού και κοινωνικού συστήματος η οποία καταδικάζει αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, 20% του κόσμου σε ανεργία, 45% των νέων σε ανεργία, καταδικάζει μια ολόκληρη γενιά και πιθανόν δυο γενιές στο να μην έχουν καμιά ελπίδα για το μέλλον, και αυτή τη μορφή η βία βέβαια, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε βία μπορεί να ασκείται σε μια κατάσταση έντασης, διαμαρτυρίας, διαδήλωσης κτλ. Δεν περνιέται σαν βία. Αυτό περνιέται ότι είναι το φυσικό πράγμα της κοινωνίας. Το να καταστρέφονται ζωές, το να πεθαίνει αυτή τη στιγμή ένας στους 7 ανθρώπους στον κόσμο επειδή δεν έχουν να φάνε, το να πεθαίνουν γύρω στις 2.500 παιδιά την ημέρα επειδή δεν έχουν νερό ή φάρμακα, αυτό δεν θεωρείται βία. Αυτό θεωρείται ότι είναι φυσικό. Επομένως, καταρχάς, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό και να πούμε ότι υπάρχει και συστημική βία και αυτή είναι που καταδικάζουμε καταρχάς. Όταν τώρα, σε σχέση με τη συγκεκριμένη ερώτηση, μπαίνει το θέμα αυτής της βίας όταν αντιμετωπίζει μία μαζική λαϊκή συγκέντρωση σαν και αυτή εδώ της δυνάμεις καταστολής, η απάντησή μου είναι η εξής. Είμαστε η πλειοψηφία. Ως πλειοψηφία, προφανώς, όταν ασκείται βία, έχουμε το δικαίωμα αυτό άλλο. Δεν υπάρχει αυτό καμία αμφιβολία. Αυτό το λέει το σύνταγμα, οι νόμοι, οι διεθνείς συμβάσεις και τα πάντα. Αλλά η μεγάλη μας δύναμη, φίλοι και φίλες, είναι ακριβώς ότι στεκόμαστε όρθιοι και μέσα από αυτό το στήσιμο, αυτή τη στάση που έχουμε, δείχνουμε ακριβώς ότι η βία δεν είναι δικιά μας. Αν καμιά φορά ασκείται, είναι αυτοάμυνα και είναι αμυντική. Καλησπέρα σας. Λάμπρος λέγομαι. Καλησπέρα. Λάμπρος λέγομαι. Θέλω και εγώ να δηλώσω και τη χαρά μας και την τιμή μας που είστε εδώ πέρα όλοι σας. Πολύ σύντομα να πω, θέλω να βάλω μια θέση, σχεδόν πρόταση, δεν είναι σηματοποιημένη ακόμα, και να τη βάλω στην κρίση σας. Θα ήθελα να τη δω με όλων, αφού είναι ο κύριος Γλέζος εδώ, θα τα ρωτήσω στον κύριο Γλέζο. Μια θέση, προσωπική μάλλον, και αν μπορεί αυτή να την κρίνεται στη βάση της λειτουργικότητας και στη βάση της ορθότητας. Το εξής πολύ απλό. Η μυστική ψήφος. Προσωπικά θεωρώ πως, εντάξει, εδώ το έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτό, το πείραμά μας, το δυνατό ας πούμε, αλλά αν μπορούμε να εφαρμόσουμε από αύριο μεθαύριο στις αντιπροσωπευτικές, κοινοβουλευτικές εκλογές, όποιος ακολουθεί αυτή την οδό, το εξής, την κατάργηση της μυστικότητας ψήφου. Το απευθύνω στον κύριο Γλέζο, γιατί ο κύριος Γλέζος έχει και πέρα από τα άλλα και την εμπειρία από πολύ σκληρότερες εποχές. Η ψήφος ως μυστικό δημιουργεί μυστικισμό, μία μεταφυσική δημοκρατία. Ένα πράγμα όπου υπάρχει κάτι πολύ ψηλότερο από εμάς, το οποίο δεν αγγίζουμε, δεν ελέγχουμε και καταργεί και τον πολύ παιδευτικό ρόλο της δημοκρατίας. Λέω τη γνώμη μου και κλείνω για να κρυφτείς, που λέω αναγνωστάκι. Και σύντις άλλης είναι και λίγο κομικό να έχουμε φτάσει σε 35 χρόνια να έχουμε μια δημοκρατία σχετικά ασφαλή, ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι εξασφαλίζει την ελευθερία της γνώμης, και να κρύβουμε τη γνώμη πίσω από μια κουρτίνα.
σαν να το λέγεται δηλαδή αυτό το πράγμα που λέγεται δημοκρατία εγώ. Σε ρωτάω λοιπόν αν το θεωρείτε ορθό αυτό που λέω και αν το θεωρείτε κεφαλμός μου, αν το θεωρείτε λειτουργικό. Εάν κατάλαβα καλά, το θέμα είναι πότε πρέπει να εφαρμόζουμε την ηθική και πότε την ανοιχτή ψηφοφορία. Όπως είπε πολύ εύστοχα ένας άλλος συνομιλητής από τους εισηγητές, το θέμα δεν είναι να εκλέγουμε, το θέμα είναι να αποφασίζουμε κάθε φορά με κλήρο, διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ικανοί να αναλάβουμε θητεία την εκκλήρωση των κατοικών μας και πρέπει να σκεφτόμαστε σε αυτή τη βάση. Όχι αν πρέπει να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία, αλλά πρέπει να καταργηθεί η ψηφοφορία και να αναδείξουμε το δικαίωμα του κάθε ενός ότι είναι ικανός να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα στην περίοδο της θητείας. Αυτό έχει σημασία. Θα αναφέρω ότι περισσότερο από όλα εκείνο που κοίταζαν οι αρχαίοι ήταν ο θεσμός. Όλοι σήμερα λέμε θέλουμε πίσω τα λεφτά μας. Δίκαιο το έχει. Όλοι λένε θέλουμε να καταδικαστούν αυτοί οι οποίοι έκλεψαν το δημόσιο. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο εκεί. Το θέμα είναι να δημιουργούμε θεσμούς οι οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα ούτε κλοπής ούτε συλλαγωγής αναμόδια. Παράδειγμα, ο θησαυροφύλακας στην αρχαία Αθήνα ήταν μονάχα για μία ημέρα να ασκεί τα καθήκοντά του και έβγαινε με κλήρωση. Δηλαδή δεν ήξερε και δεν μπορούσε να προλάβει να φτιάξει συνωμοσία για να μπορεί να κλέψει το δημόσιο εκείνη την εποχή. Δηλαδή, σε μια μέρα σου λέει κάθεσαι πάνω στο θησαυρό, θα τον γλύψεις. Κάθεσαι πάνω στο μέλι, θα τον γλύψεις. Θα σε εμποδίσω να το κάνεις δίνοντάς σου μια μέρα. Και το λέω αυτό όσον αφορά στο σκεπτικό, γιατί έχει την αξία του. Δηλαδή, αυτός δεν εκλέγονταν. Κατά κάποιο τρόπο ορίζονταν με κλήρωση, ώστε να μην έχει τη δυνατότητα να τα φτιάξει το κανόνα. Γι' αυτό εκεί πρέπει να οδηγεί τη σκέψη μας, πώς θα το κάνουμε πράξη αυτό το πράγμα. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Κώστας. Και σας λέω ότι δεν θα πιαστώ κότσος επειδή ο Μανολιός έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Σε συνέχεια αυτά που είπε ο φίλος ο πνευμονολόγος, την Τετάρτη το μεσημέρι χορεύαμε κριτικά. Ο πολιτισμός αντιστάθηκε στη βαρβαρότητα. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Ήθελα να πω ένα πράγμα. Ως κράτος, το κράτος του οποίου είμαστε πολίτες έχει 190 χρόνια ιστορία. Η μοναδική περίοδος που δεν δανείστηκε ήταν η περίοδος της τριπλής κατοχής. Η μοναδική περίοδος που οργανώθηκε από το κράτο κίνημα αντίστασης ήταν εκείνη η περίοδος της κατοχής. Μαζεύτηκαν νέοι στα πανεπιστήμια, σε αθλητικούς συλλόγους, σε πλατείες, στις συνοικίες της Αθήνας, με όπλα και χωρίς όπλα. Ναι, η ερώτηση είναι σχετική με αυτό. Οργάνωσαν το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ. Εμένα η αγωνία μου είναι η επόμενη μέρα. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν φεύγουμε αν δεν φύγουν. Και το ερώτημα είναι, όταν φύγουν, εμείς πώς οργανωνόμαστε, πώς θα μορφοποιηθούμε, πώς θα γίνει κίνημα, αυτό το κίνημα θα θέσει θέμα εξουσίας. Αυτή είναι η ερώτηση. Στον κύριο Σταυρίδη.
Είναι άδικο αυτό.